εξελίξεων συνέχεια για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, που πριν από λίγες ημέρες δήλωσε πως η κατάσταση στο Δημοκρίτιο έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της νομιμότητας και έρχονται κυρώσεις. Ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Αθανάσιος Καραμπίνης, στη σύσκεψη των φορέων της Θράκης που έγινε για να συζητηθούν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Σήμερα λοιπόν το Πανεπιστήμιο μας, εκτός από όλα αυτά τα ωραία και εκτός από τις μειώσεις στον προϋπολογισμό και εκτός από ότι δεν μας δίνουν υπαλλήλους και εκτός, διαπιστώνει, όχι ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, ότι αντιμετωπίζει στοχευμένες επιθέσεις από άτομα τα οποία έχουν πρόσβαση στους κυβερνητικούς κύκλους και που παραπληροφορούν τους κυβερνητικούς κύκλους για δήθεν μη σύνομη συμπεριφορά. Του Πανεπιστημίου, ενώ η δικιά του είναι μη σύνομη συμπεριφορά. Αναλύω. Σεβόμαστε όλοι το Σύνταγμα? Ναι. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι ο έλεγχος ο δημοσιονομικός γίνεται από το ελεκτικό συνέδριο, το μοναδικό αρμόδιο. Και ο έλεγχος ο ποινικός γίνεται από τα δικαστήρια, τα ποινικά αεροπάγου. Αυτό λέει το Σύνταγμά μας. Δεν λέει τίποτα άλλο, ότι μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και να ελέγχει ό,τι θέλει. Λοιπόν, και εδώ είναι τα αντίστοιχα από τους παραγράφους τους. Το πρώτο που μας καταλογίζουν είναι μια ιστορία της σύντησης που ξεκίνησε το 2005. Γιατί υλοποιήσαμε απόφαση της ολομέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου και κάναμε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και δεν αναθέσαμε. Καταλαβαίνετε εσείς. Γίνανε όλοι προληπτικοί έλεγχοι. Γίνανε. Βγήκανε αποτελέσματα αμετάκλητα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και από τον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ότι όλα γίνανε καλά, σας τα έχω γράψει εκεί. Θα τα πάρετε. Παρ' όλα αυτά θα δείτε στην πορεία μας τα ξανακατεύουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή μερικοί φοιτητές λέγανε ότι έχουμε κάνει διπλές συμβάσεις, προσφύγαμε στα δικαστήρια. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν διπλές συμβάσεις, δέστε το κόκκινο. Δεν υπάρχουν με το Εθνικό Ίδρυμα. Τι μας λέτε, το Δημοκρίτιο καλά έκανε, μία σύμβαση έχει. Επειδή μερικοί μιλούσαν για διπλές συμβάσεις. Και το εφετείο το ίδιο. Αναγκάστηκε λοιπόν και ο φοιτητής που με έχτισε με τους άλλους να ζητήσει συγγνώμη στο δικαστήριο. Και βεβαίως απέσυρα τη μήνυση. Ναι, προφανώς. Το 2011 που δεν ήμουν εγώ πρίτανης, ξανακάνουν θέμα. Απαντάει ο πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου, στο τότε πρίτανη, τον κύριο Ρέμελ. Σχετικά με το ερώτημά σας ως προς την έκβαση του διαχειριστικού ελέγχου που αφορούσε τη διαχείριση 1.7, έχω να σας γνωρίσω ότι δεν προέκυψαν παραβάσεις και πήγε στο αρχείο. Ο Πρίτανης κάλεσε τον Υπουργό να ενημερωθεί καλώντας και προσωπικά τον ίδιο στο γραφείο του. Και βγάζουν ένα κατάπτυστο πόρισμα το οποίο τι μου καταλογίζει. Προσέξτε, δεν μπορούν να καταλογίζουν τίποτα άλλο παρά το ότι η σύζυγός μου είχε αγοράσει μερικές μετοχές σε μία εταιρεία στην οποία μέτοχος σεβασμιότατη ήταν ο προηγούμενος Πρίτανης, ο κύριος Σιμόπουλος. Τελεία. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου. Όμως επειδή ο κύριος Σιμόπουλος ήταν μέτοχος και σε μια άλλη εταιρεία που ήταν μέτοχος εκείνος που κάποτε σήτησε, φταίω εγώ και έπρεπε να παραιτηθώ. Αυτό είναι το αμάρτημά μου. Το λέει, να το. Και ζητάνε την παραπομπή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αυτό είναι από το πόρισμα το κατάπτυστο του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης. Αναζήτηση ευθυνών. Του λένε του Υπουργού Παιδείας, στείλ τον Καραμπίνη στο Πειθαρχικό που διαβάσατε πρωτοσέλιδα. Γιατί η σύζυγός του το 7, μιλάμε για το 7, είχε κάποιες μετοχές με το Σιμόπουλο. Σε ανώνυμη εταιρεία. Πρόεδρε, εσύ ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, άμα εγώ και εσύ έχουμε μετοχές της Εθνικής, είμαστε συνωμότες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε μια ανώνυμη, είχε ένα ποσοστό. Με τον Πρίτανη, τον τότε. Και καλά έκανε. Αυτό. Εμένα γιατί με κατηγορεί, επειδή ο Σιμόπουλος είχε με κάποιους άλλους. Αυτή λοιπόν είναι τέτοια. Περιμένω να με στείλει κάποιος στο Πειθαρχικό για να μιλήσουμε. Ο κύριος Καραμπίνης, σύμφωνα με τα όσα είπε, θεωρεί πως ο Υπουργός δεν γνωρίζει στην πραγματικότητα τι έχει συμβεί και πως έχει παραπλανηθεί και μόλις πάρει στα χέρια του όλα τα στοιχεία θα μάθει την αλήθεια. Ενώ για το πόρισμα των ελεκτών δημόσιας διοίκησης, ο Πρίτανης πιστεύει πως δεν παράγει συνέπειες ένομες και πως είναι γνωμοδοτικό. Έχω καταθέσει την παραίτησή μου 2 φορές στη Σύγκλιτο. Εάν είμαι πρόβλημα για το Πανεπιστήμιο, καταθέτω την παραίτησή μου και φεύγω.
Εγώ δεν θέλω το πανεπιστήμιο που με ανέδειξε να του κάνω ζημιά. Η Σύκλητος, ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω, είπε μη διανοηθείς και δεν την έκανε δεκτή, ομόφωνα. Και κάποιοι παγίδευσαν τον Υπουργό και προχτές λέει ότι θα προχωρήσει στο Δημοκρίτιο σε κυρώσεις. Με λυπεί. Αν θέλει να προχωρήσει σε κυρώσεις, να προχωρήσει στον Καραμπίνι, όχι στο Δημοκρίτιο. Το Δημοκρίτιο δεν φταίει τίποτα. Έξω το Δημοκρίτιο. Θες να προχωρήσει σε κυρώσεις, σε μένα. Τι δουλειά έχει το Δημοκρίτιο. Επειδή Σύκλητος έβγαλε ψήφισμα που λέει ότι εμείς τα ελέγξαμε και είναι όλα σωστά, ας το Πανεπιστήμιο απόξω. Όλα, σε μένα. Στείλε, μα θες εμένα πειθαρχικό. Ενημερώσου, περίμενα να μου πει Ελλάδα ρε Πρίτανη, τι είναι αυτά που σου καταλογίζουν. Ενημερώσου και στείλε. Όχι όμως το Πανεπιστήμιο, ας το έξω. Και επειδή πολλά ακούγονται για διώξεις μελών και τελειώνω. Υπήρχε καταγγελία από τον Πρωθυπουργό ότι είχαν φαγωθεί λεφτά, συγκεκριμένα από τον κύριο Τσαουσίδη. Την ελέγξαμε. Η καταγγελία αυτή στάλθηκε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για πάνω από 2 εκατομμύρια λεφτά που δεν ξέρουμε αν πού υπάρχουν. Από ανύπαρκτα εργαστήρια κλπ. Φταίει ο Πρετανής. Φταίει ο Πρετανής. Για όλα αυτά δεν έπρεπε να το στείλω στον εισαγγελέα. Όταν οι πραγματογνώμονες λένε ότι όλα αυτά είναι φούσκα στον αέρα. Γιατί κατηγορούμε ότι φωνάζω στα μέλη ΔΕΠ λέει και είμαι. Πώς το λένε, τους εκβιάζω και τους φοβίζω. Δηλαδή, ένας ο οποίος έφαγε 2 εκατομμύρια ευρώ που θα πληρώσει το Πανεπιστήμιο, εμείς θα σφυράμε κλεφτικά. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλετε από την διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και ο Γιούνκερ το ίδιο μου είπε, γιατί έστειλα αλληλογράφησα με τον Ζαν Κλον Γιούνκερ. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα. Για πέστε μου, τι να κάνω. Αυτός λέει ότι όλα καλά τα έκανε. Και λέει στην ελληνική δικαιοσύνη για πιθανή δίωξη. Να το. Το κίτρινο. Δηλαδή να βάλουμε το πανεπιστήμιο μας σε blacklist ευρωπαϊκό επειδή κάποιοι δεν θέλουν γιατί είναι φύλλα προσκύμενοι κάποιων βουλευτών να τους στείλουμε στη δικαιοσύνη. Όχι. Θα τους στείλω στη δικαιοσύνη. Το ίδιο πράγμα με έναν άλλον. Ευτυχώς. Α, και τα έχω στείλει στο Υπουργείο να τους βάλει σε διαθεσιμότητα αυτούς τους κυρίους. Εδώ και 8 μήνες δεν τους έχει βάλει. Ευτυχώς όμως που έρχεται το ανώτατο πειθαρχικό που προεδρεύει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τους βάζει σε διαθεσιμότητα. Γιατί δεν σας κρύβω, τα 2 εκατομμύρια έχουν γίνει 2.800, κύριε Πρόεδρε, τώρα. Από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα άλλα 800. Και για ανύπαρκτες εταιρείες. Ανύπαρκτες. Να τα. Είναι αυτοί οι δύο που πήγε και επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο Αθηνά. Γι' αυτά μιλάμε. Και το τελευταίο, για κάποιον άλλο κύριο, ο οποίος έστελνε μηνύματα μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου, να βρεθούν με τις φοιτήτριες στη Λόλα 12 η ώρα το βράδυ, καθηγητής, να κάνουν, λέει, φυσική και το πρωί ασκήσεις. Και δεν θα τον βγάλω από την αίθουσα. Δεν θα τον βγάλω από την αίθουσα, σεβασμιότατε. Γιατί λέει ασκώ μπούλινγκ. Έχω δύο κόρες που επέλεξαν να σπουδάσουν εδώ, σε αυτό το πανεπιστήμιο και το είπα και στη Σύκλητό μου. Εάν έστελνε στις κόρες μου θα τον έδερνα. Όχι θα τον έβγαζα, θα τον έδερνα. Για σκεφτείτε το γονιό που είναι στην Κρήτη και η κόρη του είναι εδώ, όταν βλέπει αυτό το mail και λέει οι γονείς μας, αυτό το παιδί που το έστειλε στον πρόεδρό του, οι γονείς μας λέει προσβάλλτηκαν. Όσο για τα δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για οικονομικές ατασταλίες, ο κ. Καραμπίνης επισημαίνει ότι πολλοί τα επικαλούνται ή και τα χρησιμοποιούν εις βάρος του, όμως κανένας δεν έχει επικοινωνήσει με τις αγγελικές αρχές για να διαπιστώσει αν ισχύουν ή όχι. Τελεσίδικα και αμετάκλητα έχει ερευνηθεί από τους θεσμικούς παράγοντες, όπως είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Δικαιοσύνη, και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας εις βάρος της, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα ότι εξυπηρετούν κάποιες προσωπικές σκοπιμότητες ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή ελέγχονται από την ελληνική δικαιοσύνη και προσπαθούν να μεταφέρουν το βάρος στη σημερινή διοίκηση. Νομίζω, όπως έλεγα και προχτές, ότι η αρχή μας είναι όλα στο φως της δικαιοσύνης και στον ήλιο της δικαιοσύνης, ώστε η λάσπη να ξεραθεί και να πέσει.